χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο εκλεκτούς και αγαπημένους φίλους, στον πολύ όμορφο αυτό χώρο στο Αίτιον. Και χαίρομαι που δύο εκλεκτοί και αγαπημένοι συγγραφείς, ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος και η Δώρα Κασκάλη, θα μιλήσουν για μένα. Και επίσης η Θέλμα Παπαδοπούλου θα μορφύνει τη βραδιά με μελωδία στο πιάνο. Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος. Ευχαριστώ την Αλεξάνδρα που με κάλεσε να μιλήσω. Ευχαριστώ και εσάς που θα με ακούσετε. Επομένως, έλεγα στην, όταν μου είπε η Δώρα ότι έχει 8,5 σελίδες, την πείραζα και ζω 8,5 σελίδες, αλλά κύλησε. Πολύ άνετα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κείμενο, θα σας πω από την κοιλιά μου διάφορα. Από την πρώτη στιγμή που έπεσα πάνω σε ποιήματα της Αλεξάνδρας, δεν ήταν το πρώτο βιβλίο της, το δεύτερο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Έχει άλλα τρία, τέσσερα. Πριν. Ναι, πριν. Τέλος πάντων, από την πρώτη στιγμή πάντως που έπεσα πάνω στα ποιήματά της, με γοήτευσαν πάρα πολύ. Αυτό είναι λίγο να πω, τα απόλαυσα πάρα πολύ. Και αυτό νομίζω πως με έκανε. Νομίζω ότι αυτό είναι το. Δηλαδή, όσο και αν μπορώ να σκεφτώ θετικά πράγματα ή να στοχαστώ πάνω σε ποιήματα διαφόρων, αν δεν υπάρχει αυτή η απόλαυση, αυτή προέχει πάντοτε. Στη συνέχεια, και θα ήμουν εδώ, θέλω να πω, ακόμα κι αν ήσχε μόνο αυτό, για να μιλήσω για τα ποιήματά σου, γιατί τα έχω απολαύσει. Όμως αυτό το οποίο μου έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση και με έκανε να την περιβάλλω όσο μπορούσα, τέλος πάντων, με. Έγραψα και ένα κείμενο το οποίο είχε τον τίτλο «Λογοκρίνοντας την Μπακονίκα», που το έχω βάλει σε ένα βιβλίο μου. Αυτό λοιπόν που μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου προκάλεσε και συμπάθεια και είναι ότι νομίζω ότι η Αλεξάνδρα είναι αδικημένη. Όλοι οι συγγραφείς νιώθουν αδικημένοι, τα ψώνια ακόμα περισσότερο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια συγγραφέα που θα έλεγα ότι πήγε πάρα πολύ κόντρα στο πνεύμα της φούσκας, της πλασματικής ευημερίας που περάσαμε, μιας περιόδου που η ελληνική κοινωνία έφτασε σε παράκρουση, σε παροξισμό κομφορμισμού, και μόνο να σκεφτείτε ότι είμαστε μια χώρα που οι συγγραφείς της στα παλιότερα χρόνια εξορίστηκαν, αφορίστηκαν από την Εκκλησία. Εξορία θεωρώ ακόμα και την. Τον τρόπο ζωής του σε φέρει σε 60 τετραγωνικά, τέλος πάντων, ενώ ήταν μια οικογένεια που θα μπορούσε να του χαρίσει περισσότερες ανέσεις και χρήματα κλπ. Αλλά στην εποχή της φούσκας και την εποχή της πλασματικής ευδαιμονίας, η ελληνική κοινωνία αποθέωσε, ας πούμε, στην πεζογραφία το σύμβουλο του Πρωθυπουργού εκείνης της περίοδου, πράγμα που το θεωρώ χυδαίο για την ελληνική κοινωνία και ένδειξη χυδαιότητάς της. Αντί δηλαδή η τέχνη, μάθαμε ότι πηγαίνει κόντρα στην εξουσία, που είναι ένα προσφυλές θέμα και της Αλεξάνδρα, στην ποιησή της, γιατί έχει δύο πυλώνες. Από τη μια μεριά η εξουσία και τα θύματά της, και αυτό κάνει τη ζωή τραγική, και από την άλλη μεριά, εννοώ στη δική της ποιήση, και από την άλλη μεριά ο έρωτας, και ακόμη πιο πολύ ο τολμηρός έρωτας. Όπου μπορώ να πω, να προσθέσω σε αυτό το τελευταίο που έλεγε η Δώρα, ότι εγώ βρίσκω στα ποιήματά της και σκοτεινές όψεις της σεξουαλικής ζωής ή του έρωτα. Δεν είναι. Και εκεί υπάρχει σχέσεις εξουσίας και σχέσεις. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, όχι, λέω που λες στο τέλος, δεν είναι μόνο συμπόνια, αγάπη και τέτοια που είναι το άλλο άκρο από το τραγικό. Είναι και έρωτας. Ο έρωτας όλες τις εκφάνσεις του. Ναι, εντάξει. Γιατί και στο πεδίο πόθου και στην ειδηπάθεια, η ειδονή και η εξουσία, παίζει πολύ με αυτό το δίπολο η Αλεξάνδρα. Και τα ποίηματά της έχουν και το φετίχ, διάφορα. Όλη την κάμα. Όλες οι εκφάνσεις του έρωτα μπαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, τη θεωρώ ότι είναι στον αντίποδα, ας πούμε, του συμβούλου του Πρωθυπουργού, αυτού του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε άλλους 4 συμβούλους και όλοι ήταν μπλεγμένοι σε σκάνδαλα και δεν δικάστηκαν ποτέ. Αυτός ο άλλος ήταν καλός, έτρωγε και έπινε με όλους κάθε πρωί τους αρχισυντάκτες των εφημερίδων των μεγάλων και τους διευθυντές, και μετά έδινε συνεντεύξεις όπου δεν διαβάζεις τίποτα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, δεν είχε κανένα τέτοιο. Επίσης θέλω να πω ότι χαίρομαι που έχει κόσμο όπως είναι η εκδήλωση, όπως χαίρομαι και όταν βλέπω να πηγαίνουν πολλοί φίλοι της στο Facebook και να τις κάνουν like. Διότι είναι έστω μια μικρή ανταπόδοση μετά από όλα αυτά. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πέρασε πολύ μοναχικά τη διαδρομή της η Αλεξάνδρα. Και όπως είχες πει και στο άρθρο σου, ότι να ζεις στην Θεσσαλονίκη είναι από πολύ μεγάλο μειονέκτημα για την ποιήση. Νομίζω ότι. Εννοείς που είναι πιο συντηρητικά τα ήθη ακόμη. Πιο συντηρητικά και δεν υπάρχουν τα κονέ. Μπορεί όμως να είναι και καλύτερα. Καλύτερα είναι τα βάσανα, αλλά κανένας δεν τα επιδιώκει, ξέρετε.
Δηλαδή, δείτε στη μουσική, όταν οι Έλληνες ήταν πιο φτωχοί, γράφανε πολύ ωραίτερα λαϊκά τραγούδια. Δεν γράφανε Βανδί και Βύση, αλλά είναι δεδομένο να λέμε να φτωχύνουμε για να γράφουμε. Για μένα είναι ο Ελλήνης της ερωτικής. Και το έχω γράψει και στο Facebook πάρα αυτά πάνω κάτω. Δεν... Θα θαυμάσει οι ομιλητές αύριο την απόψινή βραδιά και τους απόλαυσα. Ρώτησε κάθε λέξη τους. Ευχαριστώ πολύ.